Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Πανικό επικράτησε στοιχείο και τη Λέσβο από τι διαδηλώσει των πολιτών που εναντιώνονται στο κυβερνητικό σχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ζητούν να μην δημιουργηθούν νέα hot spot και δομέ φιλοξενία, αλλά και να καταργηθούν τα υπάρχοντα κέντρα. Έρημη πόλη θυμίζει ηχείο στου εμπορικού τη δρόμου, καθώ οι πολίτε συμμετείχαν μαζικά στην απεργία και την διαδήλωση που ακολούθησε στην κεντρική πλατεία τη πόλη κατά του κυβερνητικού σχεδιασμού για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Με κεντρικό αίτημα το κλείσιμο των hot spot και τη μη δημιουργία νέων δομών, χιλιάδε χιώτε έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα. Απαιτούν ακύρωση τη δημιουργία νέου hot spot, την άμεση αποσυμφόρηση αλλά και το κλείσιμο του υπάρχοντο κέντρου. Δικαιολογημένη χαρακτηρίζει την αγανάκτηση των πολιτών στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου ο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκη σε γραπτή δήλωσή του. Όπω υπογραμμίζει σήμερα, οι νησιώτε σηκώνουν δυσανάλογο βάρο και είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο επαναλαμβάνει ότι βασικό στόχο του Υπουργείου είναι η μείωση των ροών και αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση τη φύλαξη των συνόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, την αύξηση των επιστροφών και τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Ο υπουργό ζητάει να υπάρξει ενότητα, υψηλή αίσθηση ευθύνη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Λέσβο. Μία από τι μεγαλύτερε συγκεντρώσει στην ιστορία του νησιού πραγματοποιήθηκε με χιλιάδε κατοίκου να συγκεντρώνονται στη Μυτιλίνη. Η απεργία τηρήθηκε χωρί εξαιρέσει και έτσι πάνω από 6.000 άνθρωποι έλαβαν μέρο στη διαδήλωση κατά του νέου σχεδίου τη κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Οι περισσότεροι κάτοικοι αναφέρθηκαν στα ζητήματα ασφάλεια. Δεν θέλουμε καμία άλλη και καμία υπάρχουσα αποθήκη ψυχών στα νησιά μα. Μα ενοχλεί που ο τόπο μα έχει γίνει τόπος συγκεντρώσεω και κρατήσεω ταλαιπωρημένων ανθρώπων από 80 χώρε του κόσμου. Σήμερα αυτό ο αριθμό φτάνει τι 40.000 με 50.000 και ολοένα αυξάνεται. Η κατάσταση αυτή δημιουργείται με συνομωσία σιωπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση. Όλοι έχτισαν και χτίζουν τείχη απομονώσεω και σιωπή. Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα σπάσουμε. Την συμφωνία χρηματοδότηση τη συμμετοχή του δημοσίου ύψου 180 εκατομμυρίων ευρώ στην κατασκευή του νέου Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτη υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών με τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε να χορηγήσει δάνειο ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου του Ηρακλείου στην Κρήτη. Τα ωφέλη του νέου αεροδρομίου είναι ότι το έργο αντικαθιστά το δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο τη Ελλάδα και θα διπλασιάσει τη δυναμικότητα εξυπηρέτηση επιβατών για την Κρήτη. Η εξάλληψη των περιορισμών στον αριθμό επιβατών είναι κέρια σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού στο μεγαλύτερο ελληνικό νησί, ενώ το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλλει στην αποφυγή φαινόμενων συμφόρησης και καθυστερήσεων, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ενίσχυση τη ασφάλεια. Επίση, χιλιάδε θέσει απασχόληση θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και ακόμη περισσότερε μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου. Ο Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ. Χρήστο Ταϊκούρα, δήλωσε σχετικά. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορία τη αεροπορία στην Ελλάδα, καθώ θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού τη ωραία Κρήτη. Είμαι ευτυχή που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο θα δημιουργήσει χιλιάδε θέσει απασχόληση κατά την κατασκευή του και τη λειτουργία του και θα καλωσορίζει θερμά εκατομμύρια επισκεπτών τη Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Επίση, ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαντλή δήλωσε: Σήμερα είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο ξεκινάει. Το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου. Ένα έργο πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και συνολικά για τον τουρισμό μα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σταθερό σύμμαχό μα όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε άλλε σημαντικέ περιπτώσει. Στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την χώρα, αλλά και σε ένα πρόγραμμα κέριων δράσεων για την οδική ασφάλεια. Η συνεργασία μα είναι εξαιρετική και στην εισφορά τη πραγματικά πολύτιμη. Το νέο αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί στο Καστέλι, 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, ενώ το υπάρχον αεροδρόμιο θα πάψει να λειτουργεί μόλι τεθεί σε λειτουργία το νέο. Το υπάρχον αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε κίνηση στην Ελλάδα και το σημαντικότερο από τα τρία πολιτικά αεροδρόμια της Κρήτης. Ο αριθμό των επιβατών στο υπάρχον αεροδρόμιο έχει ακολουθήσει αυξητική πορεία από το 2012 και σήμερα υπερβαίνει τα 8,1 εκατομμύρια ετησίω. Το νέο αεροδρόμιο θα έχει αυξημένη λειτουργική δυναμικότητα και θα προσφέρει στου επιβάτε μεγαλύτερη άνεση και βελτιωμένε υπηρεσίε. Ο Άντριου Μακδόνελ, Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δήλωσε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναγνωρίζει τη σημασία των νέων επενδύσεων για την αύξηση τη δυναμικότητα εξυπηρέτηση επιβατών, την ενίσχυση τη ασφάλεια και τη στήριξη τη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα. Η ΕΤΕΠ χαιρετίζει τη δέσμευση που έχει αναλυφθεί για ανάπλαση τη περιοχή του υπάρχοντο αεροδρομίου του Ηρακλείου, από την οποία θα προκύψουν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη. Αυτή η ανάπλαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρο των όρων του δανείου μα. Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου αναμένεται να διαρκέσει μία πενταετία. Το έργο θα περιλαμβάνει έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 18 χιλιομέτρων και οδού πρόσβαση μήκου 6 χιλιομέτρων. Τρει Αμερικανοί πυροσβέστε σκοτώθηκαν μετά την συντριβή αεροσκάφου, στο οποίο επέβαιναν στην προσπάθειά του να θέσουν τι πυρκαγιέ στην Αυστραλία υπό έλεγχο. Πυροσβεστικό αεροσκάφο συνετρίβει νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα τρία μέλη του πληρώματό του. Όλα του Αμερικανοί γνωστοποίησαν οι αρχέ τη Αυστραλία. Οι τρει Αμερικανοί ήταν εξειδικευμένοι στην πυρόσβεση από αέρο και αναπτύζονταν συχνά στο εξωτερικό για να βοηθήσουν στι προσπάθειε κατάσβεση των πυρκαγιών. Οι καρδιέ μα πάνε σε εκείνου που υποφέρουν για την απώλεια των τριών εξαίρετων μελών πληρώματο που έχεραν μεγάλου σεβασμού και αφοσίωσαν τόσα χρόνια από τι ζωέ του στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών, είπε ο επικεφαλή τη πυροσβεστική τη Νέα Νότια Ουαλία. Το δυστύχημα αυξάνει σε 32 τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή του αφότου άρχισε να εκτιλήσεται η κρίση των πυρκαγιών στη χώρα τον Σεπτέμβριο. Τα αίτια τη συντριβή δεν είναι ακόμη γνωστά, αλλά ο επικεφαλή υπογράμισε νωρίτερα ότι οι σφοδροί ανέμοι προβλέπονταν ρήπε ανέμου 90 χιλιόμετρων την ώρα, έκαναν πολύ δύσκολο τον χειρισμό μεγάλων πυροσβεστικών αεροσκάφων. Η πύρινη σφαίρα στην οποία μετατράπηκε το αεροπλάνο όταν έγινε το δυστύχημα οφειλόταν στο ότι συνετρίβει με μεγάλη σφοδρότητα, σύμφωνα με τον επικεφαλή. Είχαμε αρκετού πυροσβέστε και ομάδε σε αυτή την περιοχή και αποπειρώνται να περιορίσουν τη φωτιά, είπε ο αξιωματικό τη πυροσβεστική. Οι πυροσβέστε βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με αναζωπηρώσει σε πολλά μέτωπα, καθώ οι φλόγε ενισχύονται από τι υψηλέ θερμοκρασίε και τι ισχυρέ ρηπέ ανέμου. Δασικέ πυρκαγιέ εκδηλώνονται σχεδόν κάθε χρόνο στο γιγαντέο νησί Ήπειρο όταν αρχίζει το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο, αλλά φέτο η περίοδο των πυρκαγιών άρχισε νωρίτερα από το συνηθισμένο και οι φωτιέ είναι πολύ πιο σφοδρέ λόγω τη παρατεταμένη ξηρασία που θεωρείται ότι έχει χειροτερέψει εξαιτία τη κλιματική αλλαγή. Κατά τόπου επικρατούν θερμοκρασίε 40 βαθμών Κελσίου και απνέουν άνεμη ταχύτητα έω και 90 χιλιόμετρων την ώρα, συνθήκε που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Από τον Σεπτέμβριο, οι χωρί προηγούμενο πυρκαγιέ στην Αυστραλία έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπου και έχουν μετατρέψει σε στάχτες πάνω από 2.000 κατοικίε, τεράστιε δασικέ εκτάσει και περιοχέ με χαμηλή βλάστηση. Πραγματοποιήθηκε χθε η συνάντηση των Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου με επιτελεί στον FIFA UEFA που έγινε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Η συζήτηση όπου παρέστησαν για πρώτη φορά από κοινού ο Ιβάν Σαββίδη, ο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Δημήτρη Μέλισανίδης και ο Γιάννη Αλαφούζο, διήρκησε περίπου τέσσερι ώρε και περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα που ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νωρίτερα, οι εκλογέ στην ΕΠΟ και περισσότεροι ξένοι διαιτητέ στα γήπεδα αποφασίστηκε από κοινού στη χθεσινή συζήτηση. Τέσσερις ώρες ήταν η διάρκεια της σύσκεψης ανάμεσα στους ισχυρούς άντρες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με αξιωματούχος των ΦΥΦΑ-ΟΕΦΑ και του Φιμπουργού της Λευτέρι Αβιεννάκη. Τα αφεντικά των τεσσάρων παέδρων θέλησαν να κάνουν δηλώσεις, κάτι που προφανώς θα συμφωνήθηκε εντός της αίθουσας, αφήνοντας για την δουλειά αυτήν τους Χούμπελ και αβιενάκη. Η ουσία, όσο αφορά στι ειδήσει που προκύπτουν, είναι ότι πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι αφού οι εκλογέ στην ΕΠΟ δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2020, αλλά πιθανότατα τον Ιούλιο, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε από όλου η ανάγκη για να υπάρχουν ακόμη περισσότεροι ξένοι διαιτητέ στα μάτια του πρωταθλήματο και ειδικά σε αυτά των playoff όπου θα κρυθεί και ο τίτλο. Στι δηλώσει που έκανε ο Χέρμπερτ Χούμπελ, ο εκπρόσωπος τη FIFA OEFA, ουσιαστικά ξεκαθάρισε πω οι εκλογέ τη Ομοσπονδία θα γίνουν νωρίτερα ενώ τόνισε και την απόφαση για περισσότερους ξένους διαιτητές στα It was better than expected. The big four ones together with the league and the federation came together under the guidance of UEFA FIFA and the minister and they started talking. And finally they talked. It was a good talk. And in my country if people are arguing like this there would be an offense for years, maybe for decades, decades. Από την ειδική του πλευρά, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε κατά την αποχώρησή του. Οι Έλληνες φίλαθλοι, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν, θέλουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Θέλουν ένα ποδόσφαιρο με θέαμα, πιο ποιοτικό και θέλουν γήπεδα γεμάτα. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε με συνέπεια και κυρίως με στόχο. Και είμαι βέβαιος πως η σημερινή συνάντηση δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Όμως, έβαλε μια σειρά Νέα κρούσματα κοροναϊού οδήγησαν στην καραντίνα δύο πόλεων της Κίνας αφού οι νεκροί έχουν φτάσει τους 17 και τα κρούσματα τα 571. Οι υγειονομικέ αρχέ τη Κίνα έχουν επιβεβαιώσει συνολικά 571 κρούσματα του νέου κοροναϊού που προκαλεί επιδημία πνευμονία, δούσε σήμερα η Κινέζικη Δημόσια Τηλεόραση. Ως το βράδυ της Τετάρτης, ο νέος ιός είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων, όλων στην επαρχία Χουμπέι, όπου βρίσκεται στην πόλη Βουχάν η αιστεία της Μόλινσης. Οι αρχέ τη Μεγαλούπολη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέο κοροναϊό, αποφάσισαν την αναστολή τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφορά, το κλείσιμο του αεροδρομίου και των σιδηροδρομικών σταθμών για του ταξιδιώτε που σκόπευαν να αναχωρήσουν από την πόλη, συνιστώντα παράλληλα στου κατοίκου να μην φύγουν από την πόλη χωρί να υπάρχει σοβαρό λόγο. Τα δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων του μετρό, του Φέριμποτ, καθώ και οι αναχωρήσει των αεροπλάνων και των αμαξοστοιχειών αναστέλλονται από αύριο στι 10 το πρωί τοπική ώρα μέχρι νεοτέρα. Υπογράμμισε η ειδοποίηση που εξέδωσε το ειδικό κλιμάκιο που έχει συστήσει η τοπική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού. Το μετρό λήφθηκε σε μια προσπάθεια δραστική διακοπή εξάπλωση του ιού για τον αποφασιστικό περιορισμό τη έξαρση και την διασφάλιση τη υγεία και τη ασφάλεια των πολιτών, τονίζει η ειδοποίηση. Οι κινέζικε αρχέ ανακοίνωσαν το μεσημέρι τη Πέμπτη ότι και η δεύτερη κινέζικη πόλη, Χουαγκάνγκ, θα μπει σε καραντίνα από τα μεσάνυχτα για την πρόληψη τη μετάδοση του κοροναϊού. Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να βγαίνουν από την πόλη αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Η Χουάν Γκάγκ βρίσκεται στι όχθε του ποταμού Γιάντσέ, στην κεντρική Κίνα, σε απόσταση λιγότερο των 100 χιλιόμετρων νότιο-ανατολικά τη Ουχάν, η οποία έχει επίση στεθεί σε καραντίνα και έχει πληθυσμό περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκου. Ο Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία χαρακτήρισε σήμερα κατάλληλα και πολύ σημαντικά τα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο στην πόλη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέο κοροναϊό γνώροντας πως αυτά θα μειώσουν τους κινδύνους διεθνούς εξάπλωσης του ιού. Οι θάνατοι από το νέο κοροναϊό ανέρχονται μέχρι στιγμής στου 17, με περισσότερα από 540 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από επιθέσεις Τούρκων hackers, καθώς διαθέτει την καλύτερη υπηρεσία υπεράσπισης των διαδικτυακών συνόρων τόνισε ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια Μανώλης Φακιανάκης. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόλυτα θωρακισμένη από επιθέσει χάκερ και η χώρα μα διαθέτει την καλύτερη υπηρεσία υπεράσπιση των διαδικτυακών μα συνόρων, τονίσε από τα Χανιά ο πρόεδρο του Διεθνού Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Μανώλη Φακιανάκη, με αφορμή τι πρόσφατε κυβερνοεπιθέσει Τούρκων χάκερ στην ιστοσελίδα τη Βουλή, του Υπουργείου Εξωτερικών και τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θέλω και πάλι να επιβεβαιώσω ότι ο πόλεμο μεταξύ των ανώνυμων χάκερ έχει ξεκινήσει, όμως πίσω από τους ανώνυμους Υπάρχουν υπηρεσίε στρατιωτικέ σε κάθε κράτο, υπάρχουν τάγματα πολέμου στο διαδίκτυο, τα οποία είναι έτοιμα να πιάσουν θέσει αν χρειαστεί. Η χώρα μα έχει από τα καλύτερα τάγματα πολέμου στο διαδίκτυο. Αυτά που έκαναν οι Τούρκοι hackers ήταν, ήταν γελιότητε. Ο πρώην διοικητή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο κάλεσε του επιχειρηματίε τη Κρήτη να εγκαταστήσουν αξιόπιστα συστήματα ηλεκτρονική ασφάλεια, τονίζοντα πω το 2020 θα είναι η χρονιά των hackers. Είναι χιλιάδε οι εταιρείε στη χώρα μα που τώρα που μιλάμε υποφέρουν γιατί. Έχουν χακαριστεί και προσπαθούν με τρίτα μέσα οι άνθρωποι να βρουν λύσει. Λύσει δεν θα βρουν αν δεν πληρώσουν ή να, να θωρακιστούν. Το θέμα είναι: πληρώνω, θωρακίζομαι. Ο τσάμπα που υπάρχουν πολλά εργαλεία τσάμπα στο διαδίκτυο, το τσάμπα είναι τσάμπα και σε καταστρέφει. Άρα δίνω ένα μήνυμα στου επιχειρηματίε τη Κρήτη ότι ε, εάν έχουν εταιρείε οι οποίε βασίζονται σε ηλεκτρονικού υπολογιστέ, θα πρέπει να θωρακιστούν γιατί σύντομα θα κλάψουν, όπω λένε τώρα άλλοι. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου και στου ανήλικου με τον πρόεδρο του Διεθνού Συνιστικού... Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια να παρουσιάζει στη διάρκεια ημερίδα πόσο εύκολο είναι να πάρει κάποιο τη διαχείριση του προσωπικού του email και των λογαριασμών του στα social media. Και πάνω απ' όλα για να κάνουμε ένα προσκλητήριο στα παιδιά μα να είναι έτοιμοπόλεμα, Τα θέλουμε έτοιμο πόλεμα, Δεν τα θέλουμε να εκβιάζονται. Τα θέλουμε να μιλάνε. Γιατί ό, όταν ένα παιδί μιλάει, θα ξέρετε, σώζεται. Όταν ένα παιδί δεν μιλάει, καταστρέφεται. Ο κύριο Φακιανάκη ενημέρωσε εκπαιδευτικού και παιδιά για την ορθή χρήση τη τεχνολογία στην ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ, καθώς και για τη διαχείριση διαδικτυακών απειλών. Μεγάλες πιέσεις βιώνουν ένα στα τρία νοικοκυριά στην χώρα μας για την κάλυψη και την εξόφληση των λογαριασμών τους, γεγονός που, αποκαλύπτει το, αποκαλύπτε το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακόμη όμως και όταν ψωνίζουν, οι δαπάνες αφορούν κυρίως σε βασικά είδη διατροφής. Πολύ δύσκολη εξακολουθεί να είναι η καθημερινότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά με σχεδόν ένα στα τρία να μην μπορεί να πληρώσει εγκαίρο του λογαριασμού του. Οι καταναλωτέ δουλεύουν για να πληρώνουν όσο μπορούν τουλάχιστον λογαριασμού και φόρου. Ακόμη και όταν ψωνίζουν, οι δαπάνε αφορούν κυρίω σε βασικά είδη διατροφή. Οι πιέσει που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνονται σε όλε τι σχετικέ έρευνε τη Eurostat και ειδικά στα στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχεια και αποκλεισμού είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών μετά από εκείνο σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Ελλάδα πετυχαίνει δε και μια αρνητική πρωτιά άκρο για την καθημερινή πάλι μεγάλη μερίδα των πολιτών για να τα βγάλουν πέρα. Πρόσφατη έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 2018 το ποσοστό των οικοκυριών που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό των επιχειρήσεων κοινή ωφελία εγκαίρω ήταν 35,6%, δηλαδή περίπου 5 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών. Συγκεκριμένα στο σύνολο της κοινότητα, το 7% των οικογενειών δεν είχε τη δυνατότητα το 2018 να πληρώσει εγκαίρως λογαριασμού με το ποσοστό να έχει μειωθεί πάνω από 10% το 2013. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για οικογένειες με παιδιά και ειδικά για τις μονογονεϊκές, στις οποίες το ποσοστό φτάνει στο 14%. Μετά την Ελλάδα, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Βουλγαρία, ενώ ακολουθούν Κροατία, Ρουμανία και Σλοβενία. Ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα και η Κύπρο, όπου το 12,2% των οικοκυριών αδυνατούσε να πληρώσει εγκαίρω του λογαριασμού του. Στον αντίποδα, σε χώρε όπω η Ολλανδία, η Τσεχία, η Σουηδία και η Αυστρία, το ποσοστό κινείται κοντά στο 2%. Ακόμη μία έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωζώνη μαζί με τη Φιλανδία και την πέμπτη θέση αν η σύγκριση γίνει με όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ αποχωρεί με μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες και ενώ είχε ξεκινήσει η εβδομάδα μόδας στην γαλλική πρωτεύουσα. Ήταν το τελευταίο ψηλή ραπτική για την άνοιξη καλοκαίρι 2020 του Ζαν Πολ Γκοτιέ στο θέατρο Σατλέ του Παρισιού. We were το κακό παιδί της μόδας υποκλήθηκε για τελευταία φορά στην Πασαρέλα. Ήταν το τελευταίο ντεφιλέ υψηλής ραπτικής για την άνοιξη καλοκαίρι 2020 του Ζαν Πολ Γκοτιέ στο θέατρο Σατλέ του Παρισιού. Ο Γκοτιέ αποχωρεί, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες και ενώ είχε ξεκινήσει η εβδομάδα μόδας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο 67χρονος Γάλλος σχεδιαστής που ξεκίνησε την καριέρα του κοντά στον Πιέρ Καρντέν ανέτρεψε τους ενδυματολογικούς κώδικες τη δεκαετία του 1980, ίδρυσε την εταιρεία του το 1976 και άρχισε να ασχολείται με την υψηλή ραπτική το 1997. Ο Γκοτιέ αποχαιρέτησε τις πασαρέλες με ένα συναρπαστικό μουσικό σοου που παρουσίασε μεταξύ άλλων κάποιες από τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του που θα μείνουν στην ιστορία όπως ο κορσές που φόρησε η Μαντόνα με τον στιθόδεσμο σε σχήμα κόνου ή τα κοστούμια σαν στολή ναύτη. Το σοου που έριξε την αυλαία μισού αιώνα δημιουργίας έκλεισε ο Boy George. Ο Ζαν Πολ με μπλε φόρμα μοίρασε φιλιά καθώς το ακροατήριο φώναζε ρυθμικά και παθιασμένο το όνομά του. Στην αθλητική επικαιρότητα επίσημα είναι πλέον παίκτε του Όφη, ο Ζωάζο Βίκτορ και ο Νίκο Βαφέα και τίθενται άμεσα στην διάθεση του Γιώργου Σίμου. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των οκτώ του κυπέλου Ελλάδα με το ζευγάρι Πάου και Παναθηναϊκού να ξεχωρίζει ενώ για την Super League Πράσινη κέρδισαν τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα στις καθυστερήσεις προκρίθηκε ο Πανόμ στους 16 του Κυπέλου Έψη, ενώ για το Βόλε η Όφη τήθηκε εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό και αποκλείστηκε από το Κύπελο Ελλάδος. Παίκτη του Όφη είναι και επίσημα από σήμερα ο Βραζιλιάνο Μέσο Ζωάου Βίκτορ και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Σίμου. Η συμφωνία με τον 39 χρονο ποδοσφαιριστή είναι μέχρι το καλοκαίρι και τότε θα γίνει νέα συζήτηση για την παραμονή του στο Ηράκλειο. Επίση αφορά την φανέλα με το νούμερο 12. Η ημέρα μεταγραφικών ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τον Όφη, καθώς μετά τον Ζωάο Βίκτορ ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Νίκου Βαφέα. Ο 23χρονος αμυντικός επιστρέφει σε εκνόημα λιμέρια, καθώς είχε φορέσει την φανέλα του Όφη τον Ιανουάριο του 2018 για 6 μήνε. Τότε μάλιστα είχε παραχωρηθεί ω δανεικός από τον Απόλυντα Σμύρνη, ενώ τώρα έρχεται ω ελεύθερος, υπογράφοντα συμβόλαιο 2,5 ετών, ενώ πήρε την φανέλα με το νούμερο 13. Ήταν πολύ πιθανό ότι η σημερινή κλήρωση της φάσης των 8 του κυπέλου Ελλάδας θα έβγαζε τουλάχιστον ένα μεγάλο ζευγάρι και αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε, με τον Πάοκ να αντιμετωπίζει τον Μαραθιναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Λαμία, ενώ η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, θα αντιμετωπίσει στην προημιτελική φάση τον Παντολικό. Το τέταρτο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στον Άρ και τον Αντρόμητο. Σε σπουδαία φόρμα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας με 3-0 τον Αντρόμητο στο ΑΚΑ στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Το τριφύλι ήταν σαφώς καλύτερο, ευτύχησε να ξεκινήσει με γκολ του Κουρμπέλη που σκοράρε στο τέταρτο λεπτό για πρώτη φορά φέτος. Ο Σένκεφελτ μετουσίωσε σε γκολ την εκτέλεση Φάλτου του Ζαχίντ, και αυτός λογαριασμός στο 66 λεπτό για να έρθει ο Περέα που είχε μπει αλλαγή 8 λεπτά νωρίτερα και με προβολή να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 76 λεπτό. Ο κεραυνος υποδέχτηκε στο λίτο των Πανόμ για του 32 του κυπέλου έψη. Ε. Παρά την διαφορά μιας κατηγορίας που χωρίζει τις δύο ομάδες έγινε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι που κρύθηκε πραγματικά στι λεπτομέρειε. Ο κεραυνό προηγήθηκε στο 61ο λεπτό με το μανιαδάκι και όλα έδειχναν πω θα έπαιρνε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι κυτρινό μαύροι όμω δεν είχαν πει την τελευταία του λέξη. Με δύο γκολ στο φινάλε πήραν την πρόκληση. Ο Κεφαλούκο στο 91ο λεπτό και ο Μιλονά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτη στο 93ο λεπτό έδωσαν την μεγάλη νίκη στον Πανόμ, ο οποίο συνεχίζει στις 16 καλύτερε ομάδε του κυπέλου. Ο Όφη δεν παρουσιάστηκε ανταγωνιστικό στο χθεσινό παιχνίδι κυπέλου που έγινε στο ΒΑΚ κόντρα στον καλύτερο Παναθηναϊκό, γνώρισε την Ήττα με 0-3 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδα. Με όπλο το σερβίς που απέφερε 12 άσους και οι πρωταγωνιστές του Στάροβιτ, Πελεκούδα και Γιάκομψεν, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους 8 του κυπέλου Ελλάδα ανδρών. Τα σετ ήταν 17-25, 19-25 και το τρίτο 16 25 Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Καλό σας βράδυ.